την θεματική των οικονομικών της Μονάδας Υγείας και θα ήθελα να καλέσω στο Προεδρείο τον κύριο Ανδρέα Ρεβάνοκλου. Ο κύριος Λάζαρης δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί μας, οπότε θα είμαστε μαζί, κύριε Ρεβάνοκλου, σε αυτή τη συνεδρία. Και ξεκινάμε τις εισηγήσεις με τον κύριο Γεώργιο Μπέα, συγγνώμη. Ο κύριος Κωνσταντουλάκης θα μιλήσει με θέμα την εφαρμογή δυναμικού συστήματος αγορών για την προμήθεια τροφίμων στο Γενικό Νοσοκομείο των Χανίων. Να παρακαλέσω λίγο τους ομιλητές, όχι απλά να μην εξαντλήσουν το χρόνο τους, αν μπορέσουν να συντομεύσουν 1-2 λεπτά, γιατί έχουμε μια καθυστέρηση γύρω στα 10 λεπτά. Να έχουμε, επειδή τα θέματά μας είναι πολύ ενδιαφέροντα, να αφήσουμε ένα buffer time στο τέλος για ερωτήσεις, αν μπορείτε να συντομεύσετε όλοι οι ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε για την δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε στο 24ο Διεθνές Υπηρετικό Συνέδριο μας Υπηρεσιών Υγείας μία εφαρμογή την οποία ξεκινήσαμε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την προμήθεια συγκεκριμένου διαγωνισμού για τρόφιμα. Ήταν ένας... Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι το δυναμικό σύστημα αγορών προβλέπεται στο άρθρο 32-33 σχετικά με τα δυναμικά συστήματα αγορών που είναι σωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο άρθρο 34 του 2014. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή του στην Ελλάδα είναι μόνο για υπηρεσίες. Αφορά μεταφορά μαθητών που διενεργούν οι περιφέρειες. Η εφαρμογή του για προμήθειες είναι για πρώτη φορά όσον αφορά τον τομέα της υγείας, συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία η οποία αναπτύχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Γι' αυτό ήταν μια αρκετά δύσκολη και ήταν καινοτόμα θεωρούμε προσπάθεια προκειμένου να καταφέρουμε να αποκτήσουμε προμήθειες και συμβάσεις για μακρόχρονικό διάστημα, προκειμένου να έχουμε επάρκεια όσον αφορά τις ανάγκες του νοσοκομείου μας. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας περιγράψω τι είναι αυτό το δυναμικό σύστημα αγορών και σε τι διαφοροποιείται σε σχέση με τις άλλες διαγωνιστικές διαδικασίες που ακολουθούν τόσο οι φορείς και αναθέτουσες αρχές στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι το δυναμικό σύστημα αγορών λειτουργεί εξ ολοκλήρου μια ως ηλεκτρονική διαδικασία. Ηλεκτρονική διαδικασία όχι μόνο για τους αναθέτησες αρχές, αλλά και για τους οικονομικούς φορείς. Είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια ισχύως του για νέους οικονομικούς φορείς που πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Είναι αυτό ένα από τα πάρα πολύ σημαντικά σημεία το οποίο πρέπει να τονίσουμε, είναι ότι σε αντίθεση με τις άλλες διαγωνιστικές διαδικασίες, συμφωνίες πλαίσιο ανοιχτούς τακτικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς, στο δυναμικό σύστημα αγορών μπορούν οικονομικοί φορείς, νέοι οικονομικοί φορείς, να εντάσσονται καθ' όλη τη διάρκεια που αυτό είναι στον αέρα. Και όχι μόνο κατά την περίοδο, την αρχική, των 30 ημερών, για να καταθέτουν προσφορές. Μπορούν να καταθέσουν προσφορές και να εγγραφούν σε αυτή τη δυναμική πλατφόρμα, το δυναμικό σύστημα, και να πάρουν μέρος πρόσκληση εν συνεχεία, προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογικά τους, όσο και την οικονομική τους προσφορά. Να τονίσουμε ότι οι συμφωνίες πλαίσιο, καθώς γνωρίζουμε, διαρκούν για 4 χρόνια και σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί αυτό να παραταθεί. Για εκεί όλη αυτή τη διάρκεια οι οικονομικοί φορείς δεν έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν οικονομικές προσφορές και να λάβουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία, σε αντίθεση με το δυναμικό σύστημα που μπορούν να πάρουν μέρος ανά πάσα στιγμή. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν να συμμετάσχουν ανά πάσα στιγμή και να για συγκεκριμένες συμβάσεις, δηλαδή συγκεκριμένα προϊόντα, τμήματα ή υποκατηγορίες των διακηρύξεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα είτε να υποβάλουν ανά πάσα στιγμή προσφορά, είτε να μην υποβάλουν προσφορά. Η προεγγραφή στο δυναμικό σύστημα αγορών δεν σημαίνει κατά ανάγκη και υποχρέωση να καταθέσουν οικονομική προσφορά. Είναι στη διακριτική τους ευκαιρία να καταθέσουν όποτε αυτοί το επιθυμούν. Συμβάλλει επίσης στην ψηφιοποίηση, όπως είπαμε, των δημοσίων
υπηρεσιών και προμηθειών, τόσο για μας όσο και για τους οικονομικούς φορείς. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς στην Ευρώπη το δυναμικό σύστημα αγορών εφαρμόζεται σε αντίθεση με την Ελλάδα. Αφού με χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Ιταλία, κάτω χώρες, Φιλανδία, Σουηδία, Σλοβενία, κάνουν χρήση του δυναμικού συστήματος αγορών και μάλιστα, σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, το δυναμικό σύστημα αγορών προτείνεται τόσο σε περιόδους κρίσεων, όσο και σε περιόδους ασταθών τιμών. Σύμφωνα λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να γίνουν οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών αποτελεσματικές, θα πρέπει να περιλαμβάνουν κάποια πράγματα. Το πρώτο είναι μέρημνα για την ευρύτερη χρήση στρατηγικών δημόσιων προμηθειών. Ενίσχυση του επαγγελματικού χαρακτήρα των αγοραστών του δημόσιου τομέα, βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές δημόσιων προμηθειών, αυξανόμενη διαφάνεια και ακεραιότητα με καλύτερα δεδομένα, προώθηση της ψηφιοποίησης, όπως είπαμε προηγουμένως, των δημοσίων προμηθειών και συνεργασία με στόχο την κοινού σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών. Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί τώρα το ένα δυναμικό σύστημα αγορών. Η λειτουργία του χωρίζεται σε δύο μέρη. Καταρχήν, γίνεται η συγκρότηση του δυναμικού συστήματος αγορών μέσω της προετοιμασίας, προεπιλογής των προμηθευτών. Οι προμηθευτές, υποψήφοι προμηθευτές, μπορούν να συμμετέχουν και να εγγράφονται στο δυναμικό σύστημα αγορών με μία απλή υποβολή του ΕΕΣ, του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Συμβάσεων, και μίας υπεύθυνης δήλωσης, στα οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν, αφού έχουν εξετάσει τη διακήρυξη, πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της διακήρυξης για κάποια ή για όλα τα προϊόντα τα οποία αυτοί θεωρούν ότι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά, και μια υπεύθυνη δήλωση για ποια από αυτά τα τμήματα και τα προϊόντα θα ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Είναι πάρα πολύ εύκολο για τους οικονομικούς φορείς να προεγγραφούν. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του δυναμικού συστήματος αγορών. Και σε δεύτερη φάση, αφού να πω καταρχήν για την προεγγραφή ότι η προθεσμία είναι 30 ημέρες στον αέρα, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούν να γραφτούν και εκ των υστέρων, αργότερα, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύως του. Το δυναμικό σύστημα αγορών δεν έχει περιορισμό χρόνου. Μπορεί να είναι απεριόριστο η ζωή του. Απλά θα πρέπει αυτό να ορίζεται ρητά στη διακήρυξη και να υπάρχουν και αντίστοιχες δεσμεύσεις. Εν συνεχεία, αφού προεγγραφούν οι οικονομικοί φορείς και ενταχθούν στο δυναμικό σύστημα αγορών, σε δεύτερη φάση γίνεται η πρόσκληση, η διαχείριση. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάνε η διεξαγωγή των διαγωνισμών. Δεκαήμερη είναι η πρόσκληση, καταθέτουν τις οικονομικές προσφορές και πρέπει μέσα σε 10 ημέρες εν συνεχεία οι οικονομικοί φορείς να αξιολογήσουν και να ολοκληρώσουν και να προεπιλέξουν τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι θα προχωρήσουν σε σύναψη σύμβασης. Φυσικά ισχύουν όλα όσα προβλέπονται για τις δημόσιες συμβάσεις, ένδικα μέσα κτλ. Το αναφέρουμε και εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, ότι η ελάχιστη προθεσμία είναι 30 ημέρες και με μόνο δικαιολογητικό το ΕΣ. Η πρόσκληση είναι δεκαήμερη, όπως είπα προηγουμένως, και το άνοιγμα των προσφορών γίνεται μετά την προθεσμία υποβολής. Αν ένας οικονομικός φορέας δεν εγγραφεί κατά το πρώτο διάστημα των 30 ημερών, όπως είπαμε προηγουμένως, μπορεί να εγγραφεί εν συνεχεία. Πρόσκληση θα πάρει από την ημέρα της εγγραφής του και μετά. Δηλαδή, ναι, προχωράω. Να πούμε ότι γίνεται δημοσίευση γνωστοποίησης της συναυτής σύμβασης εντός 30 ημερών σε όλους οι οποίους έχουν λάβει μέρος, καθώς και ενημερώνονται όλοι οι εγγεγραμμένοι στο δυναμικό σύστημα αγορών για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και έτσι ώστε να λαμβάνουν γνώση και να έχουν τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα ένδικα μέσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δίνεται δυνατότητα προσέλκυση περισσότερων προσφορών, είναι αυτό το ζητούμενο ο ανταγωνισμός. Ένα επίσης χαρακτηριστικό του δυναμικού συστήματος αγορών είναι ότι μπορεί, υποδιαιρείται και υπάρχει και πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποδιαιρούνται σε μικρότερα τμήματα ή κατηγορίες για τη σύναψη συγκεκριμένων συμβάσεων.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να επικυρωποιούνται και είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια της διακήρυξης, τόσο όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα, δηλαδή να γίνουν πιο ακριβές η περιγραφή ενός προϊόντων, έχει το δικαίωμα να θέτει στην αρχή με μια απόφαση να επικυρωποιεί τα προϊόντα, όπως επίσης μπορεί και να επικυρωποιεί και τις τιμές, και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία στην περίοδο αυτή την οποία περνάμε τώρα, ότι μπορεί να επικυρωποιεί τις τιμές, πάντα όμως στα πλαίσια του συνολικού προϋπολογισμού. Υπάρχουν στο δυναμικό σύστημα αγορών κάποια προτυπωμένα έγγραφα. Αυτά τα προτυπωμένα έγγραφα τα υποβάλλουν τόσο οι οικονομικοί φορείς και τα ελέγχουν στην συνεχεία οι αναθέτουσες αρχές και γίνεται κατ' επανάληψη. Αυτή η κατ' επανάληψη αξιολόγηση συγκεκριμένων προτυπωμένων εγγράφων βοηθάει στην γρήγορη ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Καθώς κατά την πρώτη αξιολόγηση που θα εξεταστούν αυτά τα έγγραφα, στη δεύτερη αξιολόγηση, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, θα είναι πολύ πιο εύκολη, γιατί πιθανόν, αν πρόκειται και ειδικά για τους ίδιους οικονομικούς φορείς, να υποβάλουν κάποια έγγραφα που τα έχουν ξαναυποβάλει στην πρώτη. Άρα, η δεύτερη αξιολόγηση θα είναι πάρα πολύ γρήγορη. Άρα, μιλάμε για μια γρήγορη αποδοτική διαδικασία, μειώνοντας έτσι το χρονικό διάστημα μεταξύ των συμβάσεων και ολοκληρώνοντας γρήγορα τις διαγωνιστικές διαδικασίες και έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατά αποτέλεσμα. Το νοσοκομείο Χανίων, είπαμε, εφάρμοσε αυτή τη διαδικασία την προμήθεια τροφίμων για 4 έτη. Η εκτιμόμενη δαπάνη ήταν 4.142.421,428. Το Γενικό Νοσοκομείο έχει πάντα γνώμονα την, να έχει ένα ευρύ φάσμα προσφορών προκειμένου να έχει την καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Το Δυναμικό Σύστημα Αγορών εξασφαλίζει αυτό το ζητούμενο. Αυξάνεται ο ανταγωνισμός. Αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση και για τη συγκεκριμένη συγκυρία οι συνεχείς ανατιμήσεις και η έλλειψη επάρκειας πρώτων υλών εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν κύρια ζητήματα, θεωρούμε, στο προσεχές διάστημα και το δυναμικό σύστημα αγορών και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία μπορεί να δώσει μία λύση προκειμένου να μην καταφεύγουμε και να ακολουθούμε τροποποίηση των συμβάσεων λόγω μη εκτέλεσης από την πλευρά των οικονομικών φορέων. Κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι το δυναμικό σύστημα αγορών δεν προβλέπει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, καθώς θεωρείται από τη φύση του ένα ευέλικτο και δυναμικό σύστημα και έτσι δεν προβλέπεται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Παναλαμβάνεις τη διαδικασία, είναι σύντομη και ολοκληρώνεις. Είπαμε ότι προηγουμένως ότι είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία και συμβάλλει στην ανάπτυξη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τα προτερήματα τα είπαμε, όμως το δυναμικό σύστημα έχει και κάποιες αδυναμίες που καλό είναι να τις γνωρίζουμε πριν προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το εργαλείο. Μία από τις αδυναμίες του είναι ότι οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι προεγγράφονται δεν είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν προσφορά. Μία άλλη αδυναμία είναι ότι οι αναθέτουσες αρχές στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν και δεν έχουν πληροφόρηση για αυτού είδους τη διαδικασία. Για πρώτη φορά το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο κάναμε την αρχή. Θέλουμε να ακολουθήσουν και οι άλλες ανατέτουσες αρχές, γιατί μία από την η επόμενη αδυναμία είναι ότι οι οικονομικοί φορείς δεν γνωρίζουν αυτή τη διαδικασία και χρειάζονται και αυτοί να κάποια εκπαίδευση ή προκειμένου να υποβάλουν προσφορές. Να πω ότι κλείνοντας ότι ερχόμαστε εδώ να παρουσιάσουμε αυτή τη διαδικασία για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτή τη διαδικασία είναι η νομική μας υπηρεσία, η νομική μας σύμβουλο, κυρία Παλεράκη, η οποία είχε την ιδέα, και η κυρία Βαρτζάκη, η οποία μας στήριξε πάρα πολύ, ιδιαίτερα μετά την τροποποίηση του νόμου το 2021, και το Γραφείο Προμηθειών με τα στελέχη του και κυρίως την κυρία Κνηθάκη, η οποία ασχολήθηκε επί μακρόν χρονικό διάστημα προκειμένου να καταφέρει να στήσει αυτή τη διαδικασία, καθώς δεν υπήρχαν πρότυπα διακήρυξης ούτε από την ΕΑΔΙΣΥ.
για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρότυπα διακήρυξης, ξέρετε ότι έχει αδυσί για προμήθειες και υπηρεσίες. Για το δυναμικό σύστημα αγορών έχει για υπηρεσίες, για προμήθειες δεν έχουν ακόμα εκδοθεί. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ευέλικτα συστήματα, μάλλον υλοποιείται. Ευέλικτο στον χρόνο δεν σας είδα. Δεν μου χαρίσατε ούτε ένα λεπτό από την παρουσίασή σας. Παρακαλώ πολύ ερωτήσεις μετά το τέλος όλων των ομιλιών. Το επόμενο θέμα μας, περνάω αμέσως στο επόμενο θέμα, έχει να κάνει με την αηφόρο ανάπτυξη σε οργανισμούς υγείας και καλώ ευθύς αμέσως τον κύριο Νικολάου που θα αναπτύξει το θέμα. Κύριε Νικολάου, αν μπορέσετε να μας χαρίσετε σαν Προεδρείο 2 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από εμένα. Δύο λόγια. Είμαι ο Γιώργος Νικολάου. Είμαι απόφοιτος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Κάνω το διδακτορικό μου πάνω στην αηφόρο ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Ο καθηγητής μου είναι ο κ. Σταυρουλάκης, που μαζί θα παρουσιάσουμε αυτό το θέμα σήμερα. Και πολύ γρήγορα να προχωρήσω κατευθείαν τι είναι ουσιαστικά η φόρος ανάπτυξη και πώς μπορούμε να το βάλουμε στους οργανισμούς υγείας. Θα ξεκινήσουμε όμως σε πολύ εισαγωγικό επίπεδο, γιατί δεν έχει ξεκινήσει αυτή η λειτουργία ακόμα και δεν είναι ακριβώς, το βλέπουμε αποσπασματικά και όχι ολιστικά. Γιατί έχουμε αηφόρο ανάπτυξη. Ο δρόμος της αυτοκαταστροφής. Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Μάλθους προέβλεψε ότι θα έρθει η εποχή στην οποία το ένστικτο της αναπαραγωγής θα οδηγεί σε τέτοια πληθυσμιακή αύξηση που δεν θα επαρκεί πια η αύξηση της προσφοράς τροφίμων. Ακολούθως, οι σύγχρονοι οικολόγοι ισχυρίζονται ότι το περιβάλλον έχει μια πεπερασμένη ικανότητα αντοχή στο να εξασφαλίζει τις συνθήκες επιβίωσης της ανθρωπότητας και ότι η ικανότητα αυτή εξαντλείται, διαταράσσεται ανεπανόρθωτα και έχει καταστροφικές συνέπειες για το ανθρώπινο είδος. Συγγνώμη για τις δύο πρώτες, είναι λίγο μπουχτισμένες οι διαφάνειες, αλλά μετά θα είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Επίσης, ήδη από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, ο πλανήτης μας έχει χάσει σχεδόν το 1/5 από το χώμα που καλύπτει στα καλλιεργήσιμα εδάφη. Το 1/5 των τροπικών δασών και δεκάδες χιλιάδες ειδών του φυτικού και ζωικού βασιλείου έχει χαθεί. Η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει οδηγήσει σε τόσο μεγάλη αύξηση του επίπεδου του διοξιδίου του άνθρακα, ώστε να επηρεάζεται το κλίμα σε πλανητικό επίπεδο. Το προστατευτικό στρώμα του όζοντος καταστρέφεται, ενώ σε διάφορα μέρη της Ευρώπης υπάρχουν ήδη νεκρωμένα δάση και λίμνες. Και τι γίνεται, έχουμε ένα πρόβλημα, άρα η αναγκαιότητα είναι η μητέρα των εφευρέσεων. Οπότε, τι κάναμε. Σαν ανθρωπότητα, από την έκθεση του Μπρούνλαντ το 1987, ορίστηκε η αηφόρος ανάπτυξη, η οποία είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Άρα, αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων σήμερα, διαφυλάζοντας όμως παράλληλα το περιβάλλον τους σε μακροπρόθεσμη βάση, κατά κύριο λόγο. Ποιος είναι ο στόχος της αηφόρου ανάπτυξης? Να είναι οικονομικά αποτελεσματική, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Εδώ είναι ο κύκλος των τριών παραγόντων και στο κέντρο η αηφόρος ανάπτυξη. Το πώς όμως θα κινηθεί ο κύκλος αηφόρου ανάπτυξης και σε ποια χαρακτηριστικά θα πάει, θα πρέπει να το ορίσουμε, να το βρούμε. Δεν έχει οριστεί ακόμα. Ένα εργαλείο της αηφόρου ανάπτυξης που θα πρέπει να συζητήσουμε και να το δούμε σοβαρά είναι η κυκλική οικονομία. Είναι ένα οικονομικό μοντέλο στηριζόμενο, που στηρίζεται βασικά, σε νέους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης των αγαθών. Σε αντίθεση με την ισχύουσα γραμμική οικονομία που λειτουργούμε μέχρι σήμερα, συμβάλλει στη διατήρηση των προϊόντων και των πρώτων υλών περισσότερο χρόνο, μειώνοντας το ελάχιστο τα απόβλητα και τη χρήση των πρώτων υλών. Εδώ είναι ένα διάγραμμα το πώς λειτουργεί η γραμμική οικονομία και η κυκλική οικονομία. Άρα, τι είναι η κυκλική οικονομία? Είναι σε έναν βαθμό η μετεξέλιξη της ανακύκλωσης. Έχει όμως μια σημαντική διαφορά. Στην ανακύκλωση, να χρησιμοποιούμε ένα προϊόν αποσυντίθεται σε πρώτες ύλες που αναχτώνται προς την επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγική νέων προϊόντων. Στην κυκλική οικονομία,
Το προϊόν σχεδιάζεται εξ αρχής. Οπότε έχουμε σχεδιασμό, ώστε να μπορεί να γίνεται ανακατασκευή και μεταποίηση για να χρησιμοποιηθεί ως καινούριο. Ό,τι προηγουμένως ήταν απόβλητο, τώρα δίνεται να μετατραπεί σε πρώτη ύλη. Εδώ είναι τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού υγείας και πώς επηρεάζει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Είναι η κατανάλωση νερού, είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η κατανάλωση πετρελαίου, πρώτων υλών, στερεών αποβλήτων, η παραγωγή νοσοκομιακών αποβλήτων επικίνδυνων, η χρήση χημικών. Οι οργανισμοί υγείας ευθύνονται για το 4,6% παγκοσμίως για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Αν το βάλουμε αυτό και ήταν κράτος, φανταστείτε, αν ήταν κράτος ο τομέας της υγείας, θα ήταν πέμπτος στην κατάταξη στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου. Το 2015, στα πλαίσια ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, καταρτίστηκε η Ατζέντα 2030 για την αηφόρο ανάπτυξη με έμφαση στον άνθρωπο, τον πλανήτη, την ευημερία, τη συνεργασία και την ειρήνη, θέτοντας τους 17 στόχους της αηφόρο ανάπτυξης, η οποία υποδιαιρέτη έχει και τους υποστόχους. Δεν θα τους αναλύσουμε, μην αφώνεστε. Το τρίπτυχο του πολιτισμού είναι βασικά οι τρεις πρώτοι του στόχοι, που είναι η μηδενική φτώχεια, μηδενική πείνα και καλή υγεία και ευημερία για την ανθρωπότητα. Από όλα λοιπόν τα συμπεράσματα όλων των ανωτέρων και της βιβλιογραφίας, βλέπουμε ότι οι οργανισμοί υγείας υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της κεντρικής διοίκησης θα πρέπει να μετασχηματίσουν τη λειτουργία τους, υιοθετώντας πολιτικές περιβαλλοντικής, κοινωνικής και ορθής διακυβέρνησης. ESG κριτήρια. Να το κρατήσουμε. Θα πρέπει να δεσμευτούν για την επίτευξη των στόχων της Ατζέντα 2030, να καταγράψουν και να αποτυπώσουν την περιβαλλοντική τους πολιτική, να εφαρμόσουν ορθολογικά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, να δεσμευτούν για την εταιρική κοινωνική ευθύνη του οργανισμού τους. Επίσης, θα πρέπει να διαχειριστούν ορθολογικότερα τους πόρους τους, εξάγοντας και ανανεώνοντας συνεχώς την αξία των προϊόντων που καταναλώνουν, στοχεύοντας την επαναχρησιμοποίησή τους μέσω της κυκλικής οικονομίας. Να απεμπλακούν από το παραδοσιακό γραμμικό μοντέλο κατανάλωσης και να υιοθετήσουν την κυκλική οικονομία στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Να εφαρμόσουν πράσινες προμήθειες, ώστε να συμπαρασύρουν την αγορά του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στον σχεδιασμό και προώθηση επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων μέσω της αξιοποίησης πολιτικών αειφορίας και κυκλικής οικονομίας. Η συζήτηση στον τομέα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού έχει ήδη ξεκινήσει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζουν ήδη και συζητούν και μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και οι εταιρείες και οι οργανισμοί υγείας προσπαθούν να μετεξελιχθούν ήδη. Ήδη πραγματοποιήθηκε το πρώτο πανευρωπαϊκό συνέδριο το Σεπτέμβρη για τις προμήθειες στην υγεία με στόχο την αειφορία και την καινοτομία, που συζητήθηκαν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία όμως θα πρέπει να ξεκινήσουμε να τα συζητάμε και εδώ στην Ελλάδα σιγά-σιγά. Και επειδή ως στέλεχος του ΟΔΠ, ως υπεύθυνος τμήματος προμηθειών, θα σας πω δύο λόγια. Ο σκοπός του ΟΔΠ από τη σύστασή του είναι η βελτίωση του επίπεδου ασφάλειας επάρκειας και καθολικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα. Τι είναι ουσιαστικά, είναι πρόκειται για έναν αηφόρο οργανισμό που μέσω των αρμοδιοτήτων του συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 3, SDG 3, του ΟΗΕ στην Ελλάδα. Ο ΟΔΠ αξιοποιεί όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, Interreg EU for Health, RRF, ESPA, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έχει ενδεικτικά κάποιες δράσεις οι οποίες πραγματοποιεί αυτή τον καιρό. Είναι για τους δείκτες ποιότητας ασφάλειας, ο οποίος σας μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος την πρώτη μέρα του συνεδρίου, η βελτίωση των ψηφιακών υποδομών, ο Εθνικός Χάρτης Υγείας, το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, πιστοποιήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού στους οργανισμούς υγείας και φυσικά οι συνέργειες. Αυτά δεν είναι μόνο αυτά, κάνει και πολλά άλλα παράλληλα τα οποία δεν αποτυπώνονται. Άρα, ο ΟΔΠ επενδύει στην καινοτομία, τη διαφάνεια, την ψηφιοποίηση, την αηφορία και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων, μέσω των οποίων ευελπιστεί να συμβάλλει στο μετασχηματισμό του ελληνικού συστήματος υγείας και να οδηγηθεί σε ένα πιο αηφόρο σύστημα υγείας. Και κλείνω με ένα γνωμικό. Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας. Ευχαριστώ και νομίζω ότι κύριε Ρεβάνογλου σας κέρδισε αρκετό χρόνο για την επόμενη ομιλία.
Ερωτήσεις είπατε μετά. Μετά, στο τέλος, κύριε Νικολάου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα περάσουμε σε ένα προσωπικά από τα αγαπημένα μου θέματα. Τη κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας στην εποχή των DRGs, προϋπολογισμός νοσηλευτικών μονάδων και κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας. Η κυρία Σταυροπούλου από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ο κύριος Νικολάου ήταν γενναιόδωρος, χάρη σε 2 λεπτά σε εσάς και 2 λεπτά σε εμάς. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι η Σταυροπούλου Ευαγγελία. Είμαι διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και μαζί με την προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού, κυρία Αλμαλιώτου, και την υπεύθυνη κοστολόγησης, κυρία Ζουγκού, θα σας παρουσιάσουμε το νέο εργαλείο που δημιουργήσαμε για την παρακολούθηση των προϋπολογισμών των κλινικών μας με αφορμή την επικείμενη εφαρμογή των DRG στα ελληνικά νοσοκομεία. Για όσους δεν το γνωρίζετε, το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πλήρως ενταγμένο στο ΕΣΥ και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Μεταξύ άλλων, διαθέτει 30 κλινικές, πολλές από τις οποίες είναι πανεπιστημιακές, 8 εργαστήρια, μονάδα κλινικών ερευνών του ΑΠΙΘΙΤΑ και 223 εξωτερικά ιατρία. Απασχολούνται περίπου 2.000 εργαζόμενοι μαζί με τους σπουδαστές. Το νοσοκομείο μας εδώ και αρκετά χρόνια έχει επιλεγεί για την πιλωτική εφαρμογή του ελληνικού συστήματος, για τη δοκιμαστική εφαρμογή του συστήματος DRGs. Από την μέχρι σήμερα εμπειρία μας και παρά τις δυσκολίες τις οποίες έχουμε αντιμετωπίσει, έχουμε αντιληφθεί την χρησιμότητα αυτού του νέου τρόπου αποζημίωσης των νοσοκομείων. Με την εισαγωγή των DRGs πιστεύουμε ότι θα αποτυπώνεται η κλινική πρακτική. Γίνεται μια χαρτογράφηση της νοσοκομειακής δραστηριότητας, αφού το σύστημα παρακολουθεί τον ασθενή σε κάθε του βήμα, από την είσοδό του στο νοσοκομείο μέχρι και το εξιτήριο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ιδιαιτερότητές του, όσο και τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις από την χρήση επιπρόσθετων πόρων. Με την εφαρμογή των DRGs πιστεύουμε ότι θα διευκολυνθεί η αντικειμενική κοστολόγηση και κυρίως η αντιστοίχηση των διαγνώσεων με το πραγματικό τους κόστος. Άλλωστε, αυτό είναι απαραίτητο, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή αποτίμηση της αξίας ενός DRG. Μέχρι και σήμερα στο νοσοκομείο μας, κάθε χρόνο σχεδιάζονται κλειστοί προϋπολογισμοί κλινικών και παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια του έτους. Αρχικά συλλέγουμε απολογιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών. Αυτό το κάνουμε για να δούμε πού βρισκόμαστε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το πού θέλουμε να φτάσουμε, πάντα σε συνεργασία με τους διευθυντές των κλινικών, από τους οποίους ζητούμε να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις για το επόμενο έτος. Μετά γίνονται συναντήσεις της διοίκησης με τον διευθυντή της κάθε κλινικής ξεχωριστά και συμφωνείται ο προϋπολογισμός. Λαμβάνονται υπόψη τόσο συγκριτικά στοιχεία των προηγούμενων ετών, όσο και οι στόχοι της κάθε κλινικής. Κατά τη διάρκεια του έτους, στην παρακολούθηση, γίνονται συναντήσεις της διοίκησης πάλι ανά τομέα και διερευνώνται οι αποκλίσεις με τον προϋπολογισμό. Αξιολογείται επίσης το κόστος λειτουργίας της κάθε κλινικής σε σχέση με τα έσοδά της. Τέλος, εξάγονται συμπεράσματα και παίρνονται αποφάσεις για τυχόν βελτιωτικές ενέργειες. Για την παρακολούθηση των προϋπολογισμών χρησιμοποιούμε στοιχεία τα οποία αντλούνται από τα κέντρα κόστους και τα κέντρα κέρδους, όπου αποτυπώνονται τα έσοδα μιας κλινικής, τα οποία αυτά κέντρα συντηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου μας για κάθε κλινική και για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Έχοντας λοιπόν στο νου μας την ορθή αποτίμηση των αμοιβών DRGs, στοχεύσαμε να βελτιώσουμε την παρακολούθηση και την κοστολόγηση των κλινικών μας. Έτσι, κρίναμε σκόπιμο να εμπλουτίσουμε το προηγούμενο μοντέλο που χρησιμοποίησαμε και δημιουργήσαμε ένα νέο, όπου πλέον λαμβάνονται υπόψη, πέρα από τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά μια κλινική, και αυτά είναι τα έσοδά της και τα άμεσα έξοδά της, λαμβάνονται πλέον υπόψη και διάφορα άλλα λειτουργικά στοιχεία. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη και διάφορα έμεσα έξοδα της κλινικής. Για πρώτη φορά γίνεται η εισαγωγή της έννοιας του κόστους φιλοξενίας ανά ημέρα νοσηλείας. Αυτό το παρακολουθούμε σαν ένα ιδιαίτερο, ξεχωριστό κόστος που αποτυπώνεται στα έμεσα έξοδα μιας κλινικής. Τόσο από τα λειτουργικά στοιχεία, όσο και από τα οικονομικά στοιχεία, μπορούν να προκύψουν εκατοντάδες δείκτες, από τους οποίους παίρνουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το προφίλ των κλινικών, την πορεία τους, το μείγμα των ασθενών που χρησιμοποιούν και εν τέλει την αποδοτικότητά τους. Την αναλυτική παρουσίαση των μοντέλων από το Τμήμα Προϋπολογισμού.
Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε τα λειτουργικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε, τα οποία είναι ο αριθμός νοσηλευθέντων και οι μέρες νοσηλείας τους, η δύναμη κάθε κλινικής εκκλίνης και η δύναμή της σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ένας πολύ σημαντικός δείκτης που παρακολουθούμε είναι η μέση διάρκεια νοσηλείας των ασθενών. Άλλοι δείκτες είναι η πληρότητα της κλινικής και ο ρυθμός της ζωής των ασθενών που δείχνει πόσες φορές κατά μέσο όρο καλύπτεται κάθε κλίνη από ασθενή. Ενώ η αδράνεια δείχνει πόσες μέρες κατά μέσο όρο μένει καινή κάθε κλίνη στο διάστημα που ελέγχουμε. Αυτά τα λειτουργικά στοιχεία επηρεάζουν και καθορίζουν τόσο το σχεδιασμό του προϋπολογισμού κάθε κλινικής, όσο τα έσοδα και τα κόστη που θα πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του έτους. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε τα οικονομικά στοιχεία των κλινικών, τα οποία φυσικά διαχωρίζονται σε έσοδα και έξοδα. Τα έσοδα προέρχονται από την αποζημίωση των υπηρεσιών υγείας που διενεργούνται σε κάθε κλινική. Η αποζημίωση αποδίδεται με βάση τον τρόπο χρηματοδότησης του νοσοκομείου, δηλαδή με CAN τώρα, με DRG στο μέλλον. Τα έξοδα διακρίνονται σε άμεσα και έμεσα. Τα άμεσα είναι παράγοντες κόστους που αφορούν αποκλειστικά τη λειτουργία της κλινικής και συνυπολογίζονται απευθείας στο δικό της κέντρο κόστους. Τα έμεσα είναι κόστη που προέρχονται είτε από άλλα τμήματα που λειτουργούν επικουρικά για τις κλινικές, είτε κόστη που προέρχονται από τη γενική λειτουργία του νοσοκομείου. Σε αυτό το σημείο, είναι καλό να διευκρινίσουμε ότι τα στοιχεία των εξωτερικών ιατρίων, του τμήματος επηγόντων και της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το εργαλείο, επειδή αφορούν αποκλειστικά εξωτερικούς ασθενείς. Άλλωστε, ούτε το σύστημα DRG ασχολείται με εξωτερικούς ασθενείς. Εστιάζουμε εδώ λοιπόν μόνο σε εσωτερικούς ασθενείς. Στην επόμενη διαφάνεια έχουμε μια μικρή ανάλυση των άμεσων εξόδων, που είναι το κόστος μισθοδοσίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί στην κλινική, το κόστος των αναλώσεων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού που χρησιμοποιεί η κλινική για τις ανάγκες των ασθενών της και το κόστος συντηρήσεων και η απαξίωση του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί στους χώρους της. Παρακάτω βλέπουμε τα έμεσα κόστη, τα οποία διακρίνονται και αυτά σε τρεις βασικές κατηγορίες. Έχουμε τα κόστη των εργαστηριακών εξετάσεων. Το συνολικό κόστος λειτουργίας των εργαστηρίων μερίζεται μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών. Στη συνέχεια, το μέρος του κόστος που αφορά εσωτερικούς ασθενείς μερίζεται μεταξύ των κλινικών. Κριτήριο των μερισμών αυτών αποτελεί η συνολική αξία των εξετάσεων υπολογισμένη βάση της ασφαλιστικής τιμής τους. Παρακάτω βλέπουμε τα κόστη των υποστηρικτικών τμήματων, τα οποία είναι τα χειρουργεία, το αναισθησιολογικό τμήμα και το τμήμα της αποστήρωσης. Το συνολικό κόστος λειτουργίας τους μερίζεται μεταξύ των χειρουργικών κλινικών με κύριο κριτήριο τον προγραμματισμένο χρόνο χρήσης των χειρουργικών αιθουσών. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν λαμβάναμε υπόψη στους προϋπολογισμούς των κλινικών μέχρι πρόσφατα είναι το κόστος φιλοξενίας των ασθενών. Αυτό προέρχεται από τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου και όχι από κάθε κλινική ξεχωριστά. Και περιλαμβάνει τα γενικά λειτουργικά έξοδα, όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και η καθαριότητα, η μισθοδοσία του προσωπικού των γενικών υπηρεσιών, όπως είναι η οικονομική, η διοικητική και η τεχνική υπηρεσία, και τις συντηρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων, του τεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Το σύνολο όλων αυτών των εξόδων του νοσοκομείου, διαιρούμενο με το συνολικό αριθμό ημερών νοσηλείας, διαμορφώνει το κόστος φιλοξενίας ανά ημέρα νοσηλείας για το διάστημα που ελέγχουμε. Βλέπουμε δηλαδή για πρώτη φορά ξεχωριστά το κόστος παραμονής ενός ασθενής για μία ημέρα στο νοσοκομείο, χωρίς το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Έτσι λοιπόν, τα λειτουργικά στοιχεία μαζί με τα έσοδα και τα έξοδα διαμορφώνουν το νέο εργαλείο προϋπολογισμού σε επίπεδο κλινικής, το οποίο διαχωρίζεται σε δύο φάσεις. Στη φάση σύνταξη του προϋπολογισμού και στη φάση παρακολούθησής του. Εδώ ακολουθεί ένας πρότυπος πίνακα σύνταξης του προϋπολογισμού μιας κλινικής. Αρχικά αποτυπώνουμε σε αυτόν τα λειτουργικά και τα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων ετών της κλινικής. Ο διευθυντής, αφού λάβει υπόψη του τα στοιχεία αυτά, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση της κλινικής του και τις αλλαγές που προγραμματίζει να κάνει, που μπορεί να είναι η εφαρμογή νέων μεθόδων ή τεχνικών επεμβάσεων, θέτει στόχους για το επόμενο έτος. Κάνει πρόβλεψη του αριθμού νοσηλευθέντων και της μέσης διάρκειας νοσηλείας τους. Σε συνάρτηση με αυτά τα λειτουργικά στοιχεία, προβλέπει τα έσοδα και τα άμεσα έξοδα της κλινικής του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον υπολογισμό του κόστους των αναλώσεων φαρμάκων και υγειονομικού υλικού. Στις κατηδίαν συναντήσεις της διοίκησης με τον διευθυντή της κάθε κλινικής, συζητούνται τα στοιχεία που μπορεί να επηρεάσει ως ένα βαθμό και τελικά αποφασίζεται, συμφωνείται ο προϋπολογισμός της κλινικής του. Εμείς, σαν τμήμα προϋπολογισμού και κοστολόγησης, προϋπολογίζουμε το κόστος μισθοδοσίας
που εξαρτάται από το πλήθος του προσωπικού που θα υπηρετεί τον επόμενο χρόνο στην κλινική. Ακόμη προϋπολογίζουμε το κόστος φιλοξενίας βάσει των ημερών νοσηλείας που έχουν προβλεφθεί και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός και το αποτέλεσμα της κλινικής για το επόμενο έτος. Τώρα πια ο διευθυντής μπορεί να αντιληφθεί ότι ο προϋπολογισμός του έχει βαρύνουσα σημασία για το συνολικό προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Επιστέγασμα αυτών των στοιχείων που αναφέραμε είναι ο συγκεκριμένος πίνακας παρακολούθησης. Καταφέραμε σε μια πολύ περιεκτική απεικόνηση να πάρουμε στοιχεία, τα οποία συνδυάζουν μεγάλο όγκο πληροφοριών μαζί και γίνονται ένα ουσιαστικό εργαλείο για να δούμε την αποδοτικότητα της κλινικής στο σύνολό της. Βλέπουμε τα λειτουργικά στοιχεία, όπως τον αριθμό ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, αριθμό κλινών. Παρακάτω βλέπουμε τους δείκτες, όπως η μέση διάρκεια νοσηλείας, ο ρυθμός της ροής, η αδράνεια. Αυτά διαμορφώνουν τα έσοδα από παροχής υπηρεσιών υγείας που μέχρι στιγμής υπολογίζονται βασικέν. Με την εφαρμογή των DRGs περιμένουμε ότι θα έχουμε μεγαλύτερη ανάλυση όσο αφορά τον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής των ιατρικών διαγνώσεων και επομένως η πρόβλεψη που θα κάνουμε για τα έσοδα να είναι πιο κοντά στα πραγματικά. Έχουμε τα άμεσα έξοδα, όπως είναι το εργοδοτικό κόστος του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κόστος αναλώσεων, φαρμακευτικού, υγειονομικού, προσθετικού υλικού. Έχουμε τα έξοδα φιλοξενίας που αναφέρθηκα, που είναι ένα καινούριο στοιχείο και ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής λειτουργίας, του κόστους λειτουργίας της κλινικής. Και τέλος έχουμε τα έξοδα του εργαστηριακού τομέα, αναλυτικά ένα εργαστήριο και το αποτέλεσμα της κλινικής. Όλα αυτά σε μία σελίδα, σε ένα φύλλο εργασίας. Και όλα αυτά σε επίπεδο προϋπολογισμού, απολογισμού και αποκλήσεων. Σκοπός μας είναι με πάρα πολύ εύκολο τρόπο να έχουμε άμεσα στοιχεία, τα οποία είναι εύκολα αξιοποιήσιμα και από τη μεριά της διοίκησης και από τη μεριά των διευθυντών των κλινικών. Στις συναντήσεις τους αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία της συγκεκριμένης περίοδου, οι αποκλήσεις τους με τον προϋπολογισμό και αναγωγή στο έτος. Με την αναγωγή στο έτος μπορούμε από το πρώτο κιόλας τρίμηνο να δούμε αν η στοχοθεσία που έχουμε κάνει θα πραγματοποιηθεί στο τέλος, αν δηλαδή έχουμε πετύχει. Ελέγχουμε αν τα έσοδα ανταποκρίνονται στη στοχοθεσία μας, αν η μεταβολή των εξόδων είναι ανάλογη με τη μεταβολή των εσόδων, αν οι αποκλήσεις με τον προϋπολογισμό είναι μεγάλες και σε τι οφείλονται. Συζητούνται οι δυσκολίες και οι αστοχίες που τυχόν έγιναν το διάστημα που ελέγχουμε. Αν αυτές οι αστοχίες οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες ή σε κάποιο αντικειμενικό λόγο, τότε παίρνονται αποφάσεις σε επίπεδο διοίκησης και γίνονται ενέργειες σε επίπεδο νοσοκομείου. Αν όμως οφείλονται σε σπατάλη πόρων, τότε ο διευθυντής θα πρέπει να δράσει άμεσα, είτε για να μειώσει το κόστος της κλινικής του, ή αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, να αυξήσει την αποδοτικότητά του. Πρέπει να γνωρίζει ότι αν, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του έτους θέλει να πάρει επιπλέον ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό, οφείλει να αιτιολογήσει το αποτέλεσμα που θα φέρει αυτή η ενέργεια. Θα αυξηθεί το κόστος μισθοδοσίας του. Άρα θα πρέπει να αυξηθεί, για παράδειγμα, και ο αριθμός νοσηλευθέντων, έτσι ώστε να έχει περισσότερα έσοδα. Γενικά, επίσης, συζητούνται και επιτυχίες. Μπορεί να τις διατηρήσει στο έτος ή να τις κάνει και πιο αποτελεσματικές. Γενικότερα, το συνολικό κόστος λειτουργίας της κλινικής αξιολογείται με τα έσοδα και δίνει το τελικό αποτέλεσμα που μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. Η σημαντικότητα του συγκεκριμένου εργαλείου έγκειται σε δύο χαρακτηριστικά: στην πληρότητα και την ευχρηστία. Πληρότητα γιατί είναι πλήρη τα στοιχεία, γιατί δεν καλύπτουν μόνο κάποιους παραμέτρους, αλλά το σύνολο των λειτουργικών και οικονομικών στοιχείων που συνδυάζονται μεταξύ τους και δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για την κλινική στο σύνολό της. Και ευχρηστά γιατί όλα αυτά εμφανίζονται σε μία μόνο σελίδα. Από τους πίνακες... Κυρία Αλμαγιώτου. Ναι. Από τον πίνακα αυτό μπορούμε εύκολα να πάρουμε οικονομικούς δείκτες, όπως έσοδα προς νοσηλευθέντες, αναλώσεις προς νοσηλευθέντες, αναλώσεις προς έσοδα, τα οποία διευκολύνουν την αξιολόγηση της κλινικής. Συμπερασματικά, το νέο εργαλείο μπορεί να συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες για μια κλινική και να διευκολύνει την εξαγωγή συμπερασμάτων από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του νοσοκομείου. Ειδικότερα η διοίκηση του νοσοκομείου μπορεί να αξιολογήσει την αποδοτικότητα των κλινικών, να συγκρατήσει το κόστος λειτουργίας τους, να συγκρίνει τις κλινικές μεταξύ τους, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να πάρει αποφάσεις για διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες, να κατανείμει ορθολογικά τους πόρους σε επίπεδο νοσοκομείου κλινικών και να κάνει καλύτερη πρόληψη των εσόδων.
Από την άλλη, οι διευθυντές των κλινικών έχουν σαφή και αναλυτική εικόνα της κλινικής τους, μπορούν πιο εύκολα να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τους και να στοχεύσουν σε αυτές, καλύτερη διαχείριση διαθέσιμων πόρων και κυρίως να σχεδιάσουν τους επόμενους προϋπολογισμούς θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να πάρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία και τη διαχείριση των νοσοκομείων. Επόμενο βήμα του Τμήματος Προϋπολογισμού και Κοστολόγησης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του εργαλείου που θα μας επιτρέψει τη μετάβαση από την παρακολούθηση κέντρο κόστους, που είναι κλινικές, σε παρακολούθηση φορέων κόστους, που είναι νοσοκομειακή δραστηριότητα. Στόχος είναι η εκτίμηση ενός ρεαλιστικού μέσου κόστους για τις σημαντικότερες διαγνωστικές ομάδες της κλινικής βάσει αξίας ή συχνότητας. Ολοκληρώνοντας, το εργαλείο μαζί με την εφαρμογή των DRG μπορούν να συμβάλλουν στην εφαρμογή ενός σύγχρονου management, στην κατάρτιση αντικειμενικών προϋπολογισμών. Η εφαρμογή των DRG θα έχουμε καλύτερη απεικόνηση των εσόδων και εικόνα κατά πόσο η τιμή ανανοσηλεία ιατρική πράξη είναι δίκαιη. Και τέλος, θα έχουμε μια συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης των κλινικών και των νοσοκομείων γενικότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την ομάδα από το νοσοκομείο Παπαγεωργείου. Θα ολοκληρώσουμε με την τελευταία ομιλία που έχει θέμα πάλι κοστολόγηση με DRGs στην ΜΕΘ, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, και θα καλέσω την κυρία Μαστρογιάννη να παρουσιάσει το θέμα. Γεια σας. Εγώ θα εξειδικεύσω την προηγούμενη ομιλία στο ιδιαίτερο περιβάλλον της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Το θέμα αφορά την κοστολόγηση υπηρεσιών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με τη χρήση των DRG στις χώρες του ΟΣΑ. Αρχικά θα αναφερθούν πάρα πολύ γενικά κάποιοι εισαγωγικοί ορισμοί. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση της συστηματικής ανασκόπησης και στο τέλος ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα με τα οποία θα πρέπει να φύγουμε από εδώ. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα DRGs είναι ένα σύστημα κατηγοριοποίησης ασθενών που βασίζεται στη συστηματική συλλογή έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων κατά την έξοδο των ασθενών από το νοσοκομείο, με σκοπό την ταξινόμησή τους σε διαχειρίσιμο αριθμό κατηγοριών περιστατικών, οι οποίες είναι ιατρικά ουσιώδεις και ομοιογενείς και προσομοιάζουν σε επίπεδο χρήσης πόρων. Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα που φαίνεται αριστερά, τα νοσοκομιακά περιστατικά κατατάσσονται σε συγκεκριμένες ομάδες με τη χρήση ενός ειδικού λογισμικού grouper, το οποίο βασίζεται σε ένα σύνολο δεδομένων, όπως βλέπουμε ότι είναι η Διεθνής Κωδικοποίηση Διάγνωσης Ασθενών, ICD-10 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η κωδικοποίηση ιατρικών πράξεων, το φύλλο, η κατάσταση ασθενούς κατά τη διάρκεια του εξιτηρίου, η μέση διάρκεια νοσηλείας και άλλες μεταβλητές οι οποίες λαμβάνονται υπόψη. Επίτηδες δεν έχουν αναφερθεί άλλοι ορισμοί, καθώς θα ακολουθήσει ξεχωριστή συνεδρία που θα αναλύεται από τους πιο εξειδικευμένους για τα DRGs. Στην παρούσα διαφάνεια φαίνονται αθρηστικά όλες οι χώρες του ΟΣΑ και οι μέθοδοι αποζημίωσης που χρησιμοποιούν για τα νοσοκομεία τους. Παρατηρούμε ότι δεν χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη μέθοδο, αλλά ένα μείγμα μεθόδων για την αποζημίωση. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα παρατηρούμε ότι γνωρίζουμε όλα τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ως μέθοδο αποζημίωσης τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια, τα οποία επειδή είδαμε ότι έχουν πάρα πολλές ατέλειες με την πάροδο του χρόνου, είχαμε την ίδρυση του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών και σύμφωνα με την εγκαθίδρυση του νόμου 4.286 του 2014, όπως είπαν και οι προηγούμενες ομιλήτριες, έχουμε πιλωτική δράση σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας για την εφαρμογή του συστήματος GRDRGs. Και γιατί μας ενδιαφέρει τώρα η εφαρμογή των DRG συγκεκριμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας? Από πολλούς μελετητές και ως υγειονομικός που έχει εργαστεί επί μακρό χρονικό διάστημα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, έχει χαρακτηριστεί η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ως ένα μικρό νοσοκομείο μέσα στο νοσοκομείο, λόγω της υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει, του υψηλού κόστους νοσηλείας. Το κόστος υπερβαίνει πολλές φορές το πιθανό όφελος που μπορεί να έχουμε από την νοσηλεία του ασθενούς, όπως επίσης γνωρίζουμε όλοι και ότι οι ασθενείς έχουν ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους ασθενείς των λοιπόν κλινικών. Επίσης, από τις διάφορες μελέτες έχει προκύψει ότι το κόστος νοσηλείας των ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ανέρχεται στο 15-35% του ετήσιου προϋπολογισμού των νοσοκομείων, το οποίο αντιστοιχεί στο 0,2-1,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας.
Ο σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν η κατανόηση, η εξέβρεση, ο εντοπισμός και ο υπολογισμός του εύρους της αποζημίωσης του πραγματικού κόστους νοσηλείας των ασθενών στη ΜΕΘ, κάνοντας χρήση των DRGs. Οι πηγές δεδομένων φαίνονται, όπως και οι λέξεις κλειδιά, ενώ κριτήρια ένταξης των μελετών στη συγκεκριμένη συστηματική ανασκόπηση ήταν αν η μελέτη ανέλυκη υπολόγιζε το πραγματικό κόστος νοσηλείας στη ΜΕΘ, αν η μελέτη έλαβε ως δείγμα ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ, στην οποία ως μέθοδο αποζημίωσης έγινε χρήση των DRGs, και επίσης αν η μελέτη έκανε συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στο πραγματικό κόστος νοσηλείας, αλλά και το ποσοστό αποζημίωσης μέσω της χρήσης αυτής της μεθόδου. Φαίνεται στη συγκεκριμένη διαφάνεια το διάγραμμα ροής και το τελικό σύνολο μελετών που συμπεριλήφθησαν στη συγκεκριμένη συστηματική ανασκόπηση ήταν 16 άρθρα. Αρχικά θα αναφερθούν οι μελέτες οι οποίες αναφέρουν την εφαρμογή των DRG στις ΜΕΘ ενηλίκων, γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφαθμίσεις σχέσεις των ενηλίκων με τις παιδιατρικές και τις ΜΕΘ νεογνών. Η πρώτη μελέτη έγινε το 1986, δηλαδή παρατηρούμε από την αρχή εφαρμογής των DRG στο εξωτερικό και η απαρχή που έγινε στις ΗΠΑ, άρχισε να απασχολεί τους ερευνητές για το πόσο αποτελεσματική ήταν η χρήση των DRG στα νοσοκομεία ως μέθοδο αποζημίωσης. Η πρώτη λοιπόν μελέτη πραγματοποιήθηκε το 1986 από τον Coulton et al., η οποία ήταν αναδρομική μονοκεντρική μελέτη, βρήκε ότι η αποζημίωση μέσω της χρήσης της μεθόδου DRG κάλυπτε μόνο έως το 77% των συνολικών πραγματικών δαπανών για την νοσηλεία των ασθενών στη μονάδα τετικής θεραπείας. Την ίδια χρονιά, η μελέτη των Κράισενταλ, πάλι μια αναδρομική μονοκεντρική μελέτη, πάλι βρήκε ότι υπήρχαν πολύ μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στο πραγματικό κόστος και στη συνολική αποζημίωση. Έτσι, προέκυψε ότι η συνολική ζημία, συνολικά, ήταν $1,468,094. Η επόμενη μελέτη του 1988 βρήκε ανάλογα αποτελέσματα και για το έτος 1984 και για το επόμενο της 1985, όπου βλέπουμε εδώ ότι ουσιαστικά η αποζημίωση κάλυπτε μόνο το 55% και 47% αντίστοιχα του πραγματικού κόστους. Μια επόμενη μελέτη του 1991, πάλι αναδρομική πολυκεντρική, βρήκε πάλι τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι σε όλες τις μελέτες βρέθηκαν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στο πραγματικό, στην πραγματική αποζημίωση και το πραγματικό κόστος νοσηλείας. Ερχόμενη προς τα τελευταία χρόνια, το 2004, στην Γερμανία, για πρώτη φορά, σε άλλη χώρα, βρέθηκε πάλι με μια αναδρομική μονοκεντρική μελέτη ότι το συνολικό μέσο κόστος νοσηλείας ήταν 1.050 ευρώ ανά ημέρα και 11.530 ευρώ ανά ασθενή. Και έτσι πάλι εδώ βλέπουμε ότι το πραγματικό κόστος σε σχέση με τη ληφθής αποζημίωση πάλι ξεπερνούσε το 36% με 60%. Την ίδια χρονιά στις ΗΠΑ βρέθηκε ότι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας κοστίζουν σχεδόν 3 φορές περισσότερο σε σχέση με τους ασθενείς των κλινικών. Και εδώ υπησέρχεται και ότι οι ασθενείς σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ιδιαίτεροι ασθενείς και θα πρέπει να υπολογίζονται ξεχωριστά τα DRGs για αυτές τις κατηγορίες. Το 2004, σε μια επόμενη αναδρομική μονοκεντρική μελέτη, βρέθηκε ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας νοσηλείας και του κόστους νοσηλείας. Και η μελέτη αυτή είχε γίνει γιατί εκεί επίκειται στη Γερμανία εκείνη τη χρονιά να εφαρμοστούν τα γερμανικά DRGs και έδειξε από ένα πιθανό μοντέλο προσομοίωσης ότι η αποζημίωση θα ήταν πάλι λυπής και ότι θα προέκυπτε ένα έλλειμμα 47% σε σχέση με το πραγματικό κόστος. Υπήρξε και στην Ελλάδα το 2010 μια αντίστοιχη μελέτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Θεσσαλίας, όπου εδώ βρέθηκε ότι το μέσο πραγματικό κόστος ανασθενή ήταν ίσο με 16.516 ευρώ, ενώ η αποζημίωση ανερχόταν, δηλαδή βλέπουμε, μόνο στο 10% του πραγματικού κόστους νοσηλείας. Πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Το 2013 στη Γερμανία συμπεριελήφθησαν 8 χώρες. Ήταν η πρώτη πιο διευρυμένη πολυκεντρική μελέτη, η οποία εξέταζε ως μέθοδο νοσηλείας τη χρήση των DRGs για την αποζημίωση των νοσοκομείων. Παρατηρούμε στη Γερμανία ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση ανασθενή, λαμβάνοντας υπόψη πάρα πολλές μεταβλητές. Στην Ιρλανδία παρατηρήθηκε ότι κάθε τμήμα στο νοσοκομείο λειτουργεί ως κέντρο κοστολόγησης και ότι τα DRGs δεν χρησιμοποιούνται ως μέθοδο αποζημίωσης, αλλά χρησιμοποιούνται ως δείκτης κόστους αποτελεσματικότητας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε μια χρηματοδότηση βάση δραστηριοτήτων, ενώ στην Ολλανδία χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός μεθόδων αποζημίωσης DRGs και ειδικών χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Στην Αυστρία είχαμε διάκριση των μεθ σε τρεις κατηγορίες αναλόγως βαρύτητας και αναλόγως είχαμε και τα DRGs που χρησιμοποιήθηκαν. Στη Δανία η μέθοδος αποζημίωσης πάλι αποτελείται από τέσσερις ξεχωριστές κατηγορίες, οι οποίες συσχετιζόντουσαν με την προοδευτική επιδείνωση της ανεπάρκειας των οργάνων, ενώ στη Γαλλία είχαμε αποζημίωση μέσω των DRGs και μια συμπληρωματική χρηματοδότηση. Η τελευταία μελέτη είναι του 2018, όπου έχει ανάλογα αποτελέσματα. Αναφέραμε λοιπόν στις μεθ ενηλίκων. Πηγαίνουμε τώρα στις παιδιατρικές και στις μεθ νεογνών. Εδώ είναι ανάλογα τα αποτελέσματα και μάλιστα εδώ είναι ακόμα πιο έντονα τα αποτελέσματα της ανεπάρκειας των αντίστοιχων μεθόδων. Η πρώτη μελέτη η οποία εφαρμόστηκε ήταν το 1986, όπου εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν πάλι σημαντικές ανεπάρκειες. Πάλι την ίδια χρονιά εμφανίστηκαν άλλες δύο μελέτες, όπου πάλι διαφαίνεται το έντονο πρόβλημα, ότι η αποζημίωση κάλυπτε, λέει, μόνο το 9-56% του πραγματικού κόστους νοσηλείας. Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 2007, πάλι συμπεριλαμβάνοντας το μελετόμενο Δήμο 99 νεογνά, και βρέθηκε ότι υπήρχε πάλι ανεπαρκής αποζημίωση, η οποία η αποζημίωση κάλυπτε σχεδόν έως το 60% του πραγματικού κόστους. Αντίστοιχη ήταν και η μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, ενώ η πιο πρόσφατη μελέτη, η οποία είναι απλώς μια case study, δεν είναι τόσο αξιόπιστη, του 2021 στην Ελλάδα, μελετήθηκε μόνο ένα νεογνό στις 35 και 42 μέρες. Βλέπουμε εδώ ότι πλησιάζει το πραγματικό κόστος με την αποζημίωση, απλώς δεν έχει πολύ μεγάλη αξιοπιστία λόγω ενός μεμονωμένου περιστατικού. Επομένως, συμπερασματικά, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για την εξεύρεση των καταλληλότερων μεθόδων χρηματοδότησης των νοσοκομείων. Υπάρχει πλήθος μελετών που έχουν διερευνήσει γενικά το κόστος στη μονάδα δυτικής θεραπείας, καθώς επίσης και τους παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος στη ΜΕΘ. Σε αντίθεση όμως, ψάχνοντας να βρω στη βιβλιογραφία, παρατηρήσαμε ότι το εύρος των μελετών σχετικά με τις μεθόδους αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας στο περιβάλλον της ΜΕΘ είναι πάρα πολύ μικρό. Αυτό μας δείχνει ότι θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες και έρευνα για το πώς θα γίνει εξειδίκευση των DRG στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Επομένως, συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η αποζημίωση των ΜΕΘ αποτελεί μια ιδιαίτερη σύνθετη και πολυδιάστατη διαδικασία. Έτσι, επομένως, απαιτείται μια ενιαία και διεθνής κατηγοριοποίηση των μονάδων εντατικής θεραπείας, που δεν υπάρχει διεθνώς τέτοια ενιαία κατηγοριοποίηση, καθώς επίσης και η εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού, που θα πρέπει συγχρόνως να έχει και υγειονομικές γνώσεις, αλλά και εξειδίκευση στα οικονομικά της υγείας, για να μπορεί να υπάρχει μια κοινή γλώσσα. Έτσι ώστε να έχουμε ένα πιο αποτελεσματική, να υπάρχει επάρκεια και καταλληλότητα στα συστήματα αποζημίωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαστρογιάννη. Υπάρχει κάποια ερώτηση από εσάς, κάποιος που θέλει να θέσει κάποια ερώτηση στις 4 παρουσιάσεις που έγιναν? Ναι, παρακαλώ. Θέλετε να έρθετε λίγο στο και περισσότερο, επειδή μας παρακολουθούν και διαδικτυακά. Καλησπέρα, άλογο της ώρας. Γιώργος Μπέας, Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Καταρχήν, να συγχαρώ την υπέροχη ομάδα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, την Οικονομική Διεύθυνση και τα στελέχη, και να εκφράσω έτσι το παράπονό μας για τα υπόλοιπα δημόσια νοσοκομεία που είμαστε νηπί ΔΔΔ. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε bottom-up προϋπολογισμούς. Εμείς έχουμε συνηθίσει όχι απλά σε top-down, σε very top-down. Οπότε αυτό ήθελα να πω και αυτή την επισήμανση. Ευχόμαστε λοιπόν κάποια στιγμή να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να κινηθούμε σε bottom-up προϋπολογισμούς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Μακάρι ναι, αυτό που είδαμε από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου να εφαρμόζεται από όλα τα νοσοκομεία και η πληροφορία να είναι μάλιστα διαθέσιμη σε όλο το κοινό, σε όλους τους εμπλεκόμενους και στους πολίτες και να αποτελεί και δείκτες ώστε να γίνεται και η αξιολόγηση αλλά και η κατανομή των πόρων. Θα σας πω ότι στην Αγγλία υπήρχε από τη δεκαετία του 90 ένα σύστημα, λεγόταν Dr. Foster's, που αξιολογούσε τα νοσοκομεία και όχι αποκλειστικά μόνο με αυτό, αλλά και με κάποιους άλλους δείκτες και παίρνουν αστεράκια. Δηλαδή υπήρχαν νοσοκομεία 3 και 5 αστέρων. Και αντίστοιχα μετά λαμβάνονταν οι αποφάσεις, ερχόταν το από πάνω προς τα κάτω, αλλά με βάση αυτά τα κριτήρια. Έχει κάποιες ερωτήσεις ο κύριος Ρεβάνογλου, αν δεν κάνω λάθος. Πρώτα το λόγο στο κοινό, αν θέλει να θέσει ερωτήσεις στις προηγούμενες τοποθετήσεις εργασίες. Κύριε Μπέ, εγώ εντυπωσιάζομαι με εσάς. Ακούω διοικητή να ξέρει κοστολόγηση bottom-up. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Παρακαλώ, ερωτήσεις. Έχω για τον κύριο Νικολάου μια ερώτηση. Κύριε Νικολάου, ένας δημόσιος φορέας, και αφού μιλάμε για τον τομέα υγείας,
πόσο όριμος είναι να μιλήσει για ESG, το οποίο είναι πολύ hot στον ιδιωτικό τομέα, αλλά πείτε μου, γιατί έχετε αντίληψη του περιβάλλοντος το νοσοκομείο, όπως φαίνεται, υπάρχει οριμότητα? Όχι. Να ξεκινήσουμε το εύκολο. Το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ώστε να το δουλέψουμε και να μπορέσουμε να το καταφέρουμε, να το καταλήξουμε εκεί. Το θέμα ότι θέλει συνεργασία, θέλει προετοιμασία, θέλει ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν τη δουλειά, απλά πράγματα, στο οποίο στο δημόσιο είναι λίγο περίεργο, δεν υπάρχει, επειδή και εγώ προέρχομαι και από τον ιδιωτικό, είμαι παιδί και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, βλέπω ότι πράγματα που εξελίσσονται στον ιδιωτικό τομέα δεν εξελίσσονται με τον ίδιο ρυθμό στο δημόσιο. Έχουμε τη λεγόμενη αντίσταση που μαθαίναμε στο πρώτο εξάμηνο της Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας. Δυστυχώς αυτά τα προβλήματα δεν τα έχουμε λύσει. Το θέμα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τα δούμε σοβαρά όμως κάτω, γιατί δεν μπορεί να συζητάμε τώρα για DRGs, χωρίς να έχουμε συμπεριλάβει ουσιαστικά το επόμενο κόστος το οποίο θα έρθει. Το οποίο θα είναι το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό. Όλα αυτά τα κόστη θα πρέπει να ενταχθούν μέσα στο DRG. Δεν γίνεται να υπολογίζουμε το κόστος ενός ασθενή χωρίς να βλέπουμε αυτά στο μέλλον. Την επόμενη πενταετία, δεκαετία, μέχρι το 2030. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Με καλύψετε απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, έχω και εγώ μία ακόμα ερώτηση προς το Νοσοκομείο Χανίων για το Δυναμικό Σύστημα Αγορών. Δεν κατανοώ εγώ προσωπικά εάν αυτό το Δυναμικό Σύστημα Αγορών έχει σχέση με τις συμφωνίες πλαίσιο. Εάν έχετε κάποια άποψη σε ποιες κατηγορίες δαπανών μπορούμε να το υιοθετήσουμε και αν γνωρίζετε αν υπάρχουν και άλλοι δημόσιοι φορείς που το έχουν προχωρήσει, το έχουν υιοθετήσει. Και από μένα, αν είναι ένα συγκεκριμένο λογισμικό αυτό, δηλαδή είναι κάποιο εμπορικό λογισμικό που έχετε αγοράσει και... Η διαδικασία η οποία προβλέπεται στο νόμο, το νόμο των ισχύοντα, το 44 του 2016, έχει αναπτυχθεί, όπως είπα, μόνο για υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών από περιφέρειες, όχι για προμήθειες. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την γκάμα υλικών, αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύονται τα δημόσια νοσοκομεία. Και η πρώτη ερώτησή σας ποια ήταν, αν επιτρέπετε, θυμάμαι. Τι σχέση έχει με τη συμφωνία πλαίσιο? Είναι κάποια μετεξέλιξη? Όχι. Είναι κάτι άλλο. Η συμφωνία πλαίσιο είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία συνάπτουν οικονομικής φορείς με τις αναθέτουσες αρχές για 4 έτη. Έχει κάποια χαρακτηριστικά, έχει κλειδωμένες τιμές κτλ. Έχει εκτελεστικές συμβάσεις που επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. Το δυναμικό σύστημα αγορών είναι κάτι άλλο. Είναι μια διαγωνιστική διαδικασία, την οποία οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητάνε μέσω προσκλήσεων, όχι για το σύνολο των προϊόντων, μπορεί και για το σύνολο, ή για μέρος το συνόλου των προϊόντων, τα οποία είναι στη διακήρυξη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όποτε αυτές κρίνουν για να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Δεν υποχρεούνται να ζητάνε το σύνολο των προϊόντων που είναι στη διακήρυξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν το τόνισα και καλά κάνετε και μου το είπατε. Δεν το τόνισα στην ομιλία μου. Ότι έχουν τη δυνατότητα, αφού μπορεί να συνάψουν μία σύμβαση, να το δώσω σε παράδειγμα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Συνάπτουν μία σύμβαση για ένα έτος. Συμβαίνει στα δημόσια νοσοκομεία αυτή τη στιγμή να συνάψουν μία σύμβαση για 10 προϊόντα για ένα έτος. Στην πορεία του έτους μπορεί να εξαντληθεί το ένα προϊόν πολύ συντομότερα από ό,τι τα άλλα. Να έχουν στο εξάμεινο να ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο. Έχουν το δικαίωμα μέσω αυτής της διαδικασίας, η οποία υφίσταται, υπάρχει, να ζητήσουν μόνο για αυτό το είδος, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν οι ανθέτουσες αρχές και να προσφέρουν οι εγγεγραμμένοι εκείνη τη χρονική στιγμή στο δυναμικό σύστημα αγορών οικονομικοί φορείς προσφορά, να καταθέσουν προσφορά για αυτό το είδος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Στην κυρία Μαστρογιάννη, ένα τελευταίο πριν κλείσουμε. Εκπληκτικά αυτά που παρουσιάσατε στο πώς οι διαφορετικοί μέθοδοι αποζημίωσης, υπολογισμού αποζημίωσης υπάρχουν στις διαφορετικές χώρες. Είδα στην παρουσίασή σας μία μελέτη της κυρίας Γείτονα, το 10-16.000 ευρώ την ημέρα υπολογίζει το κόστος νοσηλείας στη ΜΕΘ. Είναι σωστά? Και έχασα μία παρουσίασή σας. Μπορούμε σήμερα να πούμε, να προσεγγίσουμε πόσο κοστίζει ένα κρεβάτι στη ΜΕΘ ελληνικού νοσοκομείου? Θέλει να έρθει, ναι. Και ένα μαζί με αυτό, μέχρι να έρθει να εκμεταλλευτώ, ότι νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει αποζημίωση. Δηλαδή, εσείς βάζετε το θέμα της αποζημίωσης, αλλά όταν ο ΕΟΠΗ
σας λέει διαγράψτε όλο αυτό το ποσό μαζικά. Συζητάμε για αποζημίωση όταν δεν κάνουμε αναλυτική κοστολόγηση και δεν αποζημιώνουμε τμήματα ή νοσοκομεία. Γιατί υπάρχει απλά μια διαγραφή των τιμολογίων που στέλνονται από τα νοσοκομεία προς τον ΕΟΠΗ. Ισχύει αυτό που λέτε. Και μάλιστα επειδή προέρχομαι από τη ΜΕΘ ενός στρατιωτικού νοσοκομείου, από της αεροπορίας, τουλάχιστον ως προς την καταγραφή είμαστε πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή, εγώ για τη διδακτορική μου διατριβή χρειάστηκε όλα να τα καταγράψω σε έντυπη μορφή, από τα αναλυτικά, δηλαδή από τις μέρες νοσηλείας, για να μπορώ να βγάλω σε επίπεδο bottom-up για να γίνει σωστή η δουλειά. Για μια ημερήσια, όπως είπατε, με 16.000 ευρώ, αφορά έναν ασθενή, ο οποίος έχει αιμοδιαδίθηση, είναι σε πλήρη συμπτικό σοκ, αφορά δηλαδή ένα πολύ επιβαρημένο ασθενή, με πολλές συνοσηρότητες. Με αποτέλεσμα, επειδή υπάρχει ένα μεγάλο εύρος στο κόστος, δεν μπορούμε να πούμε ότι ανά ένα κρεβάτι το πόσο θα είναι η νοσηλεία ενός ασθενούς, γιατί μπορεί να κυμαίνεται από ένα πολύ απλό περιστατικό, το οποίο μόνο τα αναλώσιμα, δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, μπορεί να τύχει τα παλαιότερα χρόνια λόγω μη εξειδίκευσης και τόσο πολύ και εξέλιξη επιστήμης, ένα περιστατικό τώρα το οποίο δεν χρειάζεται να το νοσηλεύσουμε στην εντατική, τότε υπήρχε ως συνήθεια να το νοσηλεύουμε. Μόνο και μόνο από τα αναλώσιμα τα οποία χρησιμοποιούσαμε ως ρουτίνα για την παρακολούθηση του monitoring στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αύξανε το κόστος τουλάχιστον ανά 500 ευρώ. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι δεν χρήζει νοσηλεία στη ΜΕΘ και απλώς πάει απευθείας μετά το χειρουργείο και νοσηλεύεται στην κλινική τη χειρουργική. Απευθείας γλιτώνουμε ένα κόστος τουλάχιστον 300 με 500 ευρώ. Επομένως, σίγουρα παίζει ρόλο η εμπειρία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και η τακτική που ακολουθούμε στην είσοδο των ασθενών. Ποια είναι τα κριτήρια που υπάρχει. Και εννοείται ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το εύρος. Δηλαδή, από τους ασθενείς που έχω καταγράψει και με αναλυτικά τα κόστη, μπορεί ένα απλό περιστατικό να έχει ένα ημερήσιο κόστος νοσηλείας 500 ευρώ, αλλά ξαφνικά μπορεί να εκτοξευθεί το κόστος νοσηλείας στο ημερήσιο μέχρι και 24.000 ευρώ. Γιατί και ένα φάρμακο, π.χ., όταν θα έχει θέματα πήξης, ένα φάρμακο που σχετίζεται με διαταραχές πήξης μπορεί να κοστίζει μέχρι και 2.500 ευρώ και μπορεί να χρειάζεται να πάρει 3-5 φλακών ή να κάνει συνεχόμενα συνεδρίες αιμοδιαδίθησης, που άμα κιόλας έχουν πρόβλημα και το αγκιακό του δίκτυο και συνεχώς, να το πω κοινώς πως το λέμε εμείς υγειονομικοί, βουλώνουν τα αγκία, μπορεί να χρειαστεί από όλες τις εναλλαγές που γίνεται, επειδή τα βίωσα στην πρώτη γραμμή, μπορεί να χρειαστεί το κόστος αυτό της αιμοδιαδίθησης να εκτοξευθεί και μέχρι 10.000 ευρώ την ημέρα. Αποτέλεσμα, τεράστιο το εύρος. Δεν μπορεί δηλαδή να πούμε ότι ένα κρεβάτι ότι κοστίζει τόσο. Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώθηκε η συνεδρία αυτή. Θα προχωρήσουμε στην τακτική γενική συνέλευση των μελών της ΕΕΜΗ. Σας ευχαριστούμε. Ναι, αν σας είναι εύκολο να παραμείνετε στο χώρο για τα επόμενα 10 λεπτά που είναι η διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης.